Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος και μαζί μας είναι ο κύριος Αντώνιος Αυγερινός, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτάνη. Καλησπέρα, κύριε Κουρή. Ειλικρινά ευχαριστώ για τη φιλοξενία και επιτρέψτε μου, χωρίς ίχνος κολακίας και υπερβολής, να τονίσω ότι αυτή η εκπομπή πάντα διακρίνεται για την ευαισθησία σε ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα. Αυτή ουσιαστική είναι η αποστολή μας. Μαθαίνω ότι είσαστε απόψε, περάσετε από την τραγωδία. Βεβαίως. Και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, πρέπει να πω, για τους εθελοντές μας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή της μεγάλης αυτής τραγωδίας βρεθήκαν. Βλέπουμε στον και πλάνα τόπο. Από. Βεβαίως. Από διασωστικές ενέργειες. Είχαν τρεις περιπτώσεις διάσωσης ανήμπορων ηλικιωμένων συνανθρώπων μας και πραγματικά θέλω ειλικρινά να σας πω ότι σήμερα είναι μια ημέρα, θα έλεγα, όπως και οι προηγούμενες, πένθους. Είναι μια ημέρα για την μεγάλη οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού, από ό,τι συσφόρο τιμής στους χαμένους συνανθρώπους μας, που αδίκως βεβαίως εχάθησαν. Και βεβαίως αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι συλληπούμεθα όλες τις οικογένειες των χαμένων συνανθρώπων. Η εικόνα που αποκομίσατε. Η εικόνα βεβαίως είναι, θα έλεγα, τραγική. Τραγικότατη, βλέποντας τα τεράστια, πραγματικά δύσκολα απομεινάρια αυτής της τραγωδίας, τα οποία χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουμε να τα απομακρύνουμε, να μπορέσουμε να δώσουμε ξανά τη ζωή σε αυτό το τραγικό μέρος όπου συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι οι εθελοντές μας, αμαρίτες, διασώστες, ναυαγοσώστες, μας κάναν πραγματικά υπερήφανους, διότι από την πρώτη στιγμή βρεθήκαν κοντά και πρέπει να τονίσω, μιλώντας και με την Δήμαρχο της Μάνδρας, ότι ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι πήγαμε, οι πρώτοι οι οποίοι πραγματικά συμπαρασταθήκαμε και βοηθήσαμε ακόμα και στις μεταβάσεις κλιμακίων εκεί της Δημαρχίας που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν κάποιες περιοχές. Και βεβαίως να βοηθήσουμε ποικιλοτρόπως αυτούς οι οποίοι μας είχαν ανάγκη, όχι μόνο σε διασωστικές δράσεις ενέργειες, αλλά και με την παροχή πρώτων βοηθειών όπου χρειάστηκε και χρειάστηκαν αρκετές περιπτώσεις να είμαστε κοντά και επίσης με την παροχή ειδών διατροφής, κλινοσκεπασμάτων και ό,τι άλλο χρειάζεται. Μια απόδειξη των υπηρεσιών ή της προσφοράς ομάδας, να το πούμε, του Ερυθρού Σταυρού. Ναι, γιατί η ομάδα αυτή, η οποία πραγματικά είναι επί 24ωρου βάσεως όλο το χρόνο σε ετοιμότητα ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπου και αν κληθεί, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο, να μπορέσει να προσφέρει τάχιστα τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες αυτές τις προσφέρει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί θέλω και πάλι να τονίσω ότι οι εθελοντές μας είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Μία εκπαίδευση ιδιαίτερα, θα έλεγα, δύσκολη, επίπονη, πάρα πολλές ώρες, περίπου 500 ώρες εκπαίδευση, πρακτική και θεωρητική, η οποία τους καθιστά βεβαίως απόλυτα ικανούς να ανταποκριθούν οπουδήποτε και αν κληθούν και όπου χρειαστεί να παράσχουν υπηρεσίες, να τις παράσχουν κατά τον καλύτερο δυνατό αποτελεσματικό τρόπο. Αυτά τα άτομα είναι μόνο στην Αθήνα ή σε όλη? Όχι, απανταχού της Ελλάδος. Έχουμε περίπου 40 τμήματα σαμαριτών, διασωστών, ναυαγοσωστών. Και που είναι εθελοντική προσφορά. Εθελοντική προσφορά, βεβαίως. Ό,τι ώρα τους χρειαστεί. Ό,τι ώρα. Άλλωστε, στην περίπτωση αυτή εκλήθημε και πήγαμε βραδινές ώρες. Βραδινές ώρες, ήμασταν εκεί βεβαίως όλα τα βράδια. Και θα είμαστε εκεί έως ότου σταματήσει τέλος πάντων. Οι εθελοντές πρέπει να είναι στο ΜΠΑΙ οποιαδήποτε στιγμή βεβαίως. Ή ορισμένες μέρες της εβδομάδας μπορεί? Όχι. Κάθε μέρα επί 24ωρου βάσεως είμαστε σε επιφυλακή, ώστε μόλις συμβεί κάτι και κληθούμε να προστρέξουμε για βοήθεια, αμέσως να έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα επιβιβαστούν στα διασωστικά οχήματα και θα πάνε στον τόπο που θα κληθούν. Έχουμε περάσει από κάποια εκπαίδευση. Βεβαίως, όπως είπα, κύριε Κουρή μου, η εκπαίδευση αυτή είναι ιδιαίτερα επίπονη και ιδιαίτερα, θα έλεγα, αποτελεσματική. Οι εθελοντές μας προτού ορκιστούν και πάρουν το πτυχίο τους, γιατί εκτός από τον τομέα σαμαριτών, διασωστών, ναυαγοσωστών, έχουμε και τον τομέα νοσηλευτικής και κοινωνικής πρόνοιας. Και όλοι αυτοί οι τρεις τομείς προσφέρουν ποικιλοτρόπους στις υπηρεσίες τους, διότι ο κάθε ένας τομέας αναλαμβάνει και συγκεκριμένο τομέα δράσης.
ειδικά για τους αμαρίτες διασώστες, ναύαγκο σώστες, που βρίσκονται αυτές τις δύσκολες ώρες στο δύσκολο αυτό τραγικό μέρος, θέλω να πω ότι ήταν το πρώτο σώμα μέσα από το οποίο δημιουργήθηκε η ομάδα διάσωσης αντίστοιχη της ΕΚΑΜ. Πολύ δηλαδή πριν δημιουργηθεί η ΕΚΑΜ, εμείς είχαμε δημιουργήσει τη δική μας ομάδα διάσωσης. Είμαστε ικανοί ανά πάσα ώρα και στιγμή να προστρέξουμε σε υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, σε υπηρεσίες βοήθειας φυσικών καταστροφών όπως αυτές. Επίσης, και πλάνα από βοηθούμε, ακριβώς, βοηθούμε σε πρώτες βοήθειες. Αυτά είναι από τη συγκεκριμένη, από τη συγκεκριμένη περιοχή της Μάνδρας, βεβαίως, όπου βρισκόμαστε εκεί συνέχεια με μια δύναμη τουλάχιστον 30 εθελοντών με τα διασωστικά μας. Η εικόνα που έχετε... Είναι τραγική η εικόνα, υπέστησαν οι άνθρωποι φοβερές. Φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε μια... Όχι, βεβαίως. Έχετε μια αίσθηση γενικότερη. Ακριβώς. Είναι όμως από τις, θα έλεγα, πιο δραματικές περιπτώσεις μιας μεγάλης καταστροφής. Και το χειμώνα ήθελα να τονίσω ότι οι Σαμαρίτες Διασώσεις Ναυαγωσώστες στις μεγάλες δύσκολες ημέρες που πέρασε η Κίμη με το μεγάλο δύσκολο χιονιά ήταν πάλι εκεί και ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσία τους πάλι σε τέτοιες περιπτώσεις διάσωσης. Η συνεργασία σας με τον κρατικό μηχανισμό, ας πούμε, για αυτές τις χρήσιμες μέρες. Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, κύριε Βουζάνη. Συνεργασία και αν στηρίζει οικονομικά το κράτος. Ναι. Έχουμε βεβαίως συνεργασία καταρχάς με την πολιτική προστασία, έχουμε συνεργασία με το λιμενικό, με την αστυνομία, με το στρατό Ξηράς. Έχουμε απόλυτη, θα έλεγα, συνεργασία οποιαδήποτε στιγμή και αν χρειαστεί αυτή η συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Έχουμε συνεργασία δηλαδή με την ελληνική πολιτεία σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως αυτή η συνεργασία μπορώ να πω ότι είναι απόλυτα, μα απόλυτα αποτελεσματική. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά την οικονομική βοήθεια που είπατε, όχι, δεν έχουμε καμία οικονομική βοήθεια, κύριε Κουρίμου. Το τραγικό είναι, όπως ξέρετε, ότι έχουμε υποστεί μια μεγάλη οικονομική λαϊλασία τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία περίπου 30 χρόνια, γνωστό αυτό, δεν θέλω να αναφερθώ. Κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η ηθική λαϊλασία που έχουμε υποστεί παράλληλα με την οικονομική. Κλοπή είναι αλληφεύει ότι στα σπίτια ή τις ζωές που κάνει ο κόσμος ακινήτων πληρώνεται έφυγε. Δυστυχώς αυτός ο έμφυα είναι τραγικά υψηλός. Να καταλάβετε ότι φέτος έχουμε πληρώσει 1.300.000 έμφυα για μια περιουσία η οποία εν πωλής είναι δυστυχώς, θα έλεγα, αχρησιμοποιητή. Μιλάμε είτε για κάποια κληροδοτήματα, για κάποια κινητά τα οποία είναι ευτελούς αξία σήμερα και για να μπορέσεις να τα νοικιάσεις, παραδείγματος χάρη, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας μας, πρέπει προηγουμένως να τα επισκευάσεις. Ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει και κανένα όφελος ή αν υπάρξει αυτό το όφελος θα είναι μετά από πολλά χρόνια. Το θέμα είναι ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έχουμε τεράστια οικονομική ανάγκη στήριξης, υποστήριξης. Είναι να πληρώνει έφυγε ο Ρεφέστορος. Δυστυχώς. Ένα τόσο μεγάλο ανθρωπιστικό, το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό, όπως ξέρετε. Το χαμόγελο του παιδιού δεν είχαμε. Το χαμόγελο του παιδιού έχει ένα ποσό των τάξεων στο 40-45.000. Εμείς μιλάμε για τρομερά ποσά, σας λέω 1.300.000 ευρώ. Και μακάρι να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι χορηγοί, κάποιοι δωρητές, οι οποίοι θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στην αυτή αποπληρωμή του μεγάλου αυτού δυσβάστακτου για μας ποσού. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί έχουμε και το μόνιμο προσωπικό μας, που και αυτό αγωνίζεται καθημερινά να βοηθήσει τις δράσεις μας απανταχού της Ελλάδος, το οποίο βεβαίως και αυτό είναι απλήρωτο, θα έλεγα, περίπου 3-4 μήνες και καταβάλει ηρωικές προσπάθειες να ανταπεξέλθει στο ανθρωπιστικό, θα έλεγα και σε εισαγωγικά, εθελοντικό του πλέον έργο όταν έχει τόσους μήνες απλήρωτο. Το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Το νοσοκομείο, το Κοργελένιο Μπενάκιο, νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, όπως και το Ασκληπείο Βούλας, που είναι περιουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έχουν διατηθεί, εκχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και έναντι αυτής της παραχώρησης έχουμε ένα ανάλογο ποσό κάθε μήνα, το οποίο μας δίνει το Υπουργείο Υγείας.
στα χρόνια αυτά, τα 8 χρόνια της κρίσης, είχε συμμετοχή, βοήθεια στο Σταυρό? Κοιτάξτε, η βοήθεια την οποία είχαμε ήταν βοήθεια μέσω της ευρωπαϊκής βασικά κοινότητας, όπου είχαμε την δυνατότητα μέσω της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού, που εδρεύει στη Γενέβη και στην Βουδαπέστη το επιχειρησιακό του κομμάτι, να έχουμε μια αγαστή συνεργασία προκειμένου να ανταποκριθούμε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και ανταποκριθήκαμε στην μεγάλη κρίση, την προσφυγική μεταναστευτική. Και ανταποκριθήκαμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αρρωγή στο πλευρό της πολιτείας από την πρώτη στιγμή, η πρώτη πάλι οι οποίοι προστρέξαμε, ο πρώτος οργανισμός που ήταν απόλυτα από την πρώτη στιγμή δίπλα στην πολιτεία. Και ακόμα είμαστε δίπλα στην πολιτεία και θα είμαστε έως ότου εκλείψει αυτό το φαινόμενο της προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης, που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Στα χρόνια αυτά, όχι μόνο της κρίσης, βασικά ήταν μεγαλύτερη η προσφορά ή η δυνατότητα προσφοράς του Σταυρού σε σχέση με σήμερα? Σαφέστατα, αυτά τα χρόνια είχαμε μια τεράστια, θα έλεγα, καθημερινή ανθρωπιστική συνεισφορά, όχι μόνο στο θέμα προσφύγων μεταναστών, αλλά και στις ευάλωτες ελληνικές κοινωνικές ομάδες. Η σημερινή οικονομική, κοινωνική, θα έλεγα, κρίση έχει αυξήσει τις ανάγκες τις δικές μας βοήθειας σε αυτούς τους αδύναμους συνανθρώπους μας. Και πράγματι έχουμε αναπτύξει μία, θα έλεγα, ιδιαίτερα ισχυρή αγαθοποιό δυναμική. Εδράζεται σε μία ποικιλία, θα έλεγα, κοινοφελών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν κυρίως το να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική αλληλεγγύη, να ενδυναμώσουμε το εθελοντικό ρεύμα κίνημα που έχει ανάγκη η χώρα μας σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, και βεβαίως να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία μας στην αποφυγή φαινομένων είτε αποκλεισμού είτε περιθωριοποίησης κάποιων κοινωνικών ομάδων. Είναι από την Δήμαρχο Μάνδρας, την κυρία Γιάννα Κρυεκούκη, η οποία θέλει να σας ευχαριστήσει, και νομίζω θα την έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή σε λίγο, για την προσφορά των εθελεντών και την υπερπροσπάθεια που έχουν καταβάλει στην περιοχή. Ευχαριστούμε στην και εμείς της. Ειλικρινά την κυρία Δήμαρχο για την αναγνώριση αυτής της προσφοράς που αποτελεί για τους εθελοντές μας, πιστέψτε με, ηθικό εφαλτήριο συνέχισης αυτής της προσφοράς, γιατί πολλές φορές οι εθελοντές μας και με κίνδυνο της ζωής τους αγωνίζονται για να προσφέρουν αυτό το τεράστιο εθελοντικό ανθρωπιστικό έργο. Αυτό το οποίο ειλικρινά το κάνουν από την καρδιά τους, από την ψυχή τους, είναι θαυμάσια παιδιά, είναι θαυμάσιοι εθελοντές, με, θα έλεγα, απαράμιλη ευγενή άμυλα συνεργασίας και βεβαίως με μια τεράστια πίστη σε αυτό το ανθρωπιστικό έργο βασισμένο στις θεμελιώδεις αρχές του μεγάλου ιδεολόγου. Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και εμείς πώς λειτουργείτε. Σήμερα, για παράδειγμα, και χθες προσπαθούσατε να παράσχετε βοήθεια στο να απεγκλωβίσετε, να σώσετε ανθρώπους, ανθρώπινες ζωές. Ακόμη και σήμερα. Ελπίζω να τελειώσει αυτό, να το ξεπεράσουμε. Αμέσως μετά. Το επιχειρησιακό μας κέντρο αυτή τη στιγμή, κύριε Κουτζάνη μου, είναι μέσα στο Δημαρχείο Μάνδρας και βεβαίως περιπολούμε συνέχεια με τα διασωστικά μας οχήματα, ώστε εάν ακόμα και τώρα ίσως οι καιρικές συνθήκες να επιδεινωθούν, εάν χρειαστεί λοιπόν, οπουδήποτε χρειαστεί, στην ευρύτερη περιοχή, αμέσως να προσφέρουμε βοήθεια. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κρυεκούκη, την Δήμαρχο Μάνδρας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να σας ρωτήσω τι κάνετε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ένιωσα την ανάγκη να παρέμβω, γιατί πραγματικά βλέποντας τον πρόεδρο, τον κύριο Αυγερινό, αισθάνθηκα την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια για την τεράστια προσφορά του. Αυτό που γνώρισα από χθες, από την πρώτη στιγμή έως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πρωτόγνωρο για μένα. Πιστέψτε με ότι νομίζω ότι αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί την πραγματική έννοια του εθελοντισμού. Γιατί συνήθως ακούμε για εθελοντικές ομάδες, αλλά πολλές φορές είναι και τύποι. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που είναι δοσμένοι ψυχικά και σωματικά σε αυτό που κάνουν
Ήρθαν από την πρώτη στιγμή όταν είμαστε κουρελιασμένοι χωρίς αυτοκίνητα. Εγώ, οι συνεργάτες μου, οι υπάλληλοι του Δήμου με κατεστραμμένα τα σπίτια τους, ήμασταν όλοι διαλυμένοι. Ήρθαν και μας έδωσαν δύναμη, κουράγιο. Μας είπαν εδώ είμαστε εμείς και προχωράμε μαζί. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Αργερινέ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την προσφορά. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Δήμαρχε. Επιτρέψτε μου, κύριε Κουρή, να ευχαριστήσω και εγώ για την μεγάλη πραγματικά δύναμη που έχει η κυρία Δήμαρχος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και πόσο πραγματικά αποτελεσματικά δίνει τη μάχη. Αλλά πάνω απ' όλα την ευχαριστώ θερμά για την αναγνώριση της προσφοράς των εθελοντών μας. Πώς πάτε από αντοχές? Τι είπατε? Από αντοχές. Κοιτάξτε, σε 24 ώρες βάση και εγώ ευτυχώς έχω πληγηθεί από τη φύση μου με μεγάλες αντοχές και επειδή αυτό που κάνω το κάνω, κύριε Κουρή, από μεγάλη αγάπη για τους πολίτες μου, για τους συμπολίτες μου. Άρα υπάρχει το πάω σε αγάπη. Και όπως βλέπετε τώρα προσπαθώ να ηρεμήσω, πριν λίγο μπήκα στο σπίτι μου και προσπαθώ να ηρεμήσω, φιλοξενώ και τη μητέρα μου που την διέσωσα, είναι κατεστραμμένα εντελώς τα πατρικά μου σπίτια. Είμαι χωρίς κανένα αυτοκίνητο. Ευτυχώς τα ελληνικά πετρέλαια μας έδωσαν κάποια αυτοκίνητα και κινούμαστε και κάνουμε το έργο μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά στο τέλος, ότι η πολιτεία θα αντιδράσει άμεσα, γιατί οι συμπολίτες μου το αξίζουν. Είναι άνθρωποι του μεροκάματου, εργάτες, άνεργοι. Μιλάμε για έναν δήμο. Είτε απόλυτα δίκιο. Πραγματικά έναν Δήμο μπορεί να έχει μικρό πληθυσμό και ίσως για κάποιους κομματικούς να μην τους ενδιαφέρει πολύ η υπεροχή του, αλλά είναι ένας Δήμος με πολλά πλεονεκτήματα, με τεράστια έκταση, με φυσικές ομορφιές, με δάση που δίνουν οξυγόνο σε όλη την Αττική και με ωραίες θάλασσες. Λοιπόν, αυτός ο όμορφος Δήμος που είναι καταφύγιο για όλη την Αθήνα θα ήθελα να επανέλθει το γρηγορότερο στην προτέρα κατάσταση. Ποτέ βέβαια δεν θα είναι για τους λίγους συμπολίτες μας. Αλλά φαντάζομαι ότι έχετε και τις σχετικές συνεννοήσεις με τους εκπροσώπους των κρατικών αρχών για την βοήθεια και την αποκατάσταση. Δεν είναι έτσι, κυρία Δήμαρχε? Βεβαίως, αλλά θέλω να ξεπεράσουν όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να λειτουργήσουν άμεσα. Πιστέψτε με. Επειδή ακούστηκαν... Ο Αυγετινός που το έζησε δύο μέρες, γιατί μόνο αν το ζήσεις μπορεί να είναι ρεαλιστικές εικόνες, αλλά αν το ζήσεις θα δεις το μέγεθος της καταστροφής. Μιλάμε για μία βομβαρδισμένη πόλη. Ένα τελευταίο για να σας αφήσουμε, κύριε Κρυακού, και να κάνετε και ό,τι έχετε ακόμη, γιατί φαντάζομαι ένας δήμαρχος πάντοτε με ρημνά σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακούστηκαν πάρα πολλά για μπαζωμένα ρέματα, για αυθαίρετα, για παραβίαση του περιβάλλοντος που τελικά η φύση εκδικήθηκε. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Κοιτάξτε, ζούμε στην Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουμε, θα ήταν νομίζω άτομο να ισχυριστώ ότι στον Δήμο μου όλα έχουν γίνει τέλεια. Είναι και ο Δήμος μου μια μικρογραφία της Ελλάδας. Που αυτό σημαίνει ότι σαφώς έχουν γίνει παντού παραβιάσεις. Σαφώς πολλές φορές αναρωτιόμασταν, ως πολίτης σας μιλάω, που έχω ζήσει όλη μου τη ζωή σε αυτή την πόλη. Ναι. Και ως εκπαιδευτικός και ως καθηγήτρια των παιδιών και σε σχέση με τον δημόσιο τομέα που υπηρετούσα πάντα, έλεγα πώς αυτά τα κτίρια εξελίσσονται, πώς γίνονται αυτές οι εταιρείες. Αναρωτιόμουν για τον δρόμο που κυκλοφορούσα, που τον έβλεπα μια το ρέμα από τη μια το ρέμα από την άλλη. Όλα αυτά είναι της Ελλάδας, αλλά τώρα το να βρίσκονται υπεύθυνοι φορείς την πρώτη μέρα της τραγωδίας, όταν εγώ ήμουνα στον δρόμο χωρίς παπούτσια, δηλαδή δεν είχα ούτε μπότες να φορέσω, ούτε γαλότσες, και να πηγαίνω εδώ και εκεί και να πάω στο θριάσιο, να σταθώ στο πλευρό των τραυματιών, συμπολιτών, να ακούω για ποινικές ευθύνες. Εντάξει, μιλάτε για την κυρία Δούρου, για την οποία... Μιλάτε για την κυρία Δούρου. Αυτό είναι εξωφρενικό για μένα. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Την πρώτη στιγμή. Εγώ μόλις είχα σώσει τη μάνα μου τραβώντας την από το παράθυρο, όταν δεν είχα αυτοκίνητο να βγω στον δρόμο, όταν έπεσαν τα νερά στους 30 και 40 πόντους. Και σας λέω, το πρώτο που έκανα πήγα στο θριάσιο. Λοιπόν, είναι αδιανόητο να μιλάμε για ποινικές ευθύνες όταν οι κρατικοί φορείς όλοι είναι μια λυσίδα. Και όταν
Οι δήμαρχοι δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα με την καθημερινότητα, με τους συμπολίτες. Σας ζητώ συγγνώμη, δώστε μου δύο λεπτά. Ναι. Να κρατήσουμε τον κόσμο σε εργασία, με ένα κοινωνικό παντοπολείο, να τον τρέφουμε. Να σώζουμε τα δάση από τις φωτιές. Από το ένα πάλο, δεν είχαμε ποτέ πολεοδομία ο Δήμος. Ποτέ πολεοδομία, ούτε σήμερα, ούτε στο παρελθόν, ούτε σήμερα. Με έναν μηχανικό. Αν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε ευθύνη για αυτερεσίες. Δεύτερον, τα ρέματα είναι υπό την εποπτεία της περιφέρειας. Αυτό το λέει ο νόμος. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα παρέμβαση. Αν είχε γίνει οποιαδήποτε παρανομία 30 χρόνια που λειτουργεί το εργοτάξιο, αυτό που λέμε εργοτάξιο είναι ένας χώρος πάρκινγκ των αυτοκινήτων του Δήμου και των αυτοκινήτων της περιφέρειας. Σκεφτείτε το. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος που έχει παραχωρηθεί, που δεν τον πληρώνει ο Δήμος, δεν είναι δημοτικός χώρος. Έχει παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη και εκεί εδώ και 30 χρόνια παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους ο Δήμος και η περιφέρεια. Εδώ είναι τώρα, η πρώην νομαρχία και η νυν περιφέρεια. Και να ακούω εγώ τον Δήμο, δηλαδή ένας χώρος χωμάτινος και με ένα σειρματόπλεγμα. Και Γρηγούκη, σε ένα σταθμό το πρωί. Το κόμμα και το σειρματόπλεγμα, το ρέμα, αν είναι δυνατόν. Στα παραπολιτικά FM το πρωί είπατε για ένα έργο 10 εκατομμύρια για που έπρεπε να γίνει η εκτραπή το ρέμα στην Αγία Κατερίνη, στο ρέμα Σούρες. Βεβαίως. Ναι, αυτό γιατί δεν προχώρησε. Λέτε δύο χρόνια. Λοιπόν, ακούστε ποιος με. Θέει. Ακούστε με. Τα λεφτά υπήρχαν. Ακούστε με. Όπως ξέρετε, ένα έργο είναι 50% της προσπάθειας η μελέτη και άλλο ένα 50% η κατασκευή του έργου. Για την Ελλάδα μας και για την κείμενη νομοθεσία, το να γίνει μία μελέτη και να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί χρειάζεται περί τα πάνω από 10 χρόνια. Ναι. Μπορεί 15, το συγκεκριμένο μπορεί να συζητιόταν και 20 χρόνια. Μάλιστα. Η ίδια η υλοποίησή της σίγουρα περί τα 10 χρόνια. Όλη η διαδικασία. Η μελέτη αυτή, όπως ενημερώθηκα όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου Ιανουάριο του 2015, είχε εγκριθεί, είχε ολοκληρωθεί και εγκριθεί. Ήταν έτοιμη λοιπόν για ένα αντιπλημμυρικό έργο ισχυρό που χρειάζεται ο Δήμος ώστε να εκτρέψει το ένα ρέμα στο άλλο και να τα οδηγήσει στη θάλασσα έξω από την πόλη. Έξω να απέτρεπε δηλαδή την καταστροφή που έγινε. Αν είχε λοιπόν, γίνει η μελέτη αυτή είναι στα χέρια της περιφέρειας από τότε, από το 2014, εγκεκριμένη για να πάει στο επόμενο βήμα που είναι η υλοποίηση του έργου. Λοιπόν, εγώ πιέζω συνεχώς. Από εκεί και πέρα εγώ σέβομαι τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντάει η περιφέρεια. Μάλιστα. Αλλά εδώ είναι η βούληση του κράτους που θα πούμε αυτό το κράτος, αυτή η πολιτεία ξεχωρίζει. Μπορεί να το συντομεύσει. Μάλιστα. Γιατί αν περιμένουμε άλλα 20 χρόνια την κατασκευή αυτού του έργου, όπως 20 χρόνια λέμε και για την κατασκευή της παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Θηβών, που εκεί έγιναν τα περισσότερα, οι θάνατοι, έγιναν 10 χιλιόμετρα πριν τη Μάνδρα, επάνω στην Εθνική Οδό ψηλά 10 χιλιόμετρα πριν τη Μάνδρα, προς την Αγία Σωτήρα. Εκεί έχουν τουμπάρει 4 βιτιοφόρα και μία νταλίκα. Εκεί σκοτώθηκε ο 32χρονος νέος μας συμπολίτης. Από τι? Από την παλιά Εθνική Οδό που κατέβαζε αυτό τον ωκεανό. Λοιπόν, επομένως, πού είναι το έργο της Αθηνών Θηβών με τα υδραυλικά έργα? Πού είναι? Η μελέτη είναι έτοιμη από παλιά και επικαιροποιήθηκε το 2014. Μάλιστα. Λοιπόν, την έχω ακούσει από πολλούς υπουργούς, την έχουν υπογράψει πολλοί. Πού είναι να γίνει έργο? Σας ευχαριστώ. Πού είναι το έργο το αντιπλημμυρικό για το Σούρες και για τα δύο ρέματα που θα εκτρέψει το ένα στο άλλο περιφερειακά και θα τα ρίξει στη θάλασσα? Μάλιστα. Γιατί η Μάνδρα τι χρωστάει να πνίγεται κάθε 5 χρόνια με το σημερινό, με το χθεσινό που μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή? Κύριε Δήμαρχε, βλέπαμε δηλαδή τη Συρία, βλέπαμε τη Δαμασκό, τη Συρία, ναι, και αυτές και εικόνες λέγαμε βομβαρδισμένη πόλη. Αυτό είμαστε σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπατε πολλά και προς τους αρμόδιους. Σας εύχομαι όχι μόνο να δώσουν απαντήσεις, αλλά κυρίως να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει. Και όντως είμαστε στη διάθεσή σας και τις επόμενες μέρες, αν χρειαστεί, να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Είχαμε μείνει όμως, κύριε Πρόεδρε, στο ότι εσείς κάνατε, σώσατε ζωές. Βοηθήσατε, πήρατε και τα συγχαρητήρια από τη Δήμαρχο που είναι εκεί.
οι επόμενες μέρες, πού θα επικεντρωθεί το έργο σας σε μια τέτοια περίπτωση, για να καταλάβουμε μέσα από αυτό και το πώς λειτουργείτε. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, έχουμε ένα ευρύ πεδίο δράσης καθημερινών ενεργειών, κυρίως για βοήθεια και θα έλεγα κατά προτεραιότητα των ελληνικών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα. Ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά αξίζει της προσοχής, ιδιαίτερα κοινωνικού ενδιαφέροντος, είναι το πρόγραμμα το οποίο έχουμε για τις ακριτικές πρωτίστως περιοχές. Και το οποίο πρόγραμμα αυτό, βεβαίως με την χορηγία βοήθεια, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να το πράξουμε, του Φαρμακευτικού Συνδέσμου των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, και πηγαίνουμε στις ακριτικές περιοχές, όπου κυρίως στις ευάλωτες ελληνικές ομάδες, που είναι η νεολαία μας, τα παιδιά μας, οι εφηβικές μας ομάδες, στα σχολεία δίνουμε ειδικά μαθήματα προαγωγής και αγωγής υγείας. Βεβαίως, κάνουμε και διανομή υγειονομικού φαρμακευτικού υλικού που είναι αναγκαία. Κυρίως όμως διδάσκουμε αυτή την προαγωγή και αγωγή υγείας όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και στους εκπαιδευτές τους και στους γονείς τους. Συγχρόνως όμως κάνουμε και ιδιαίτερα μαθήματα τα οποία θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν σύνθετες σημερινές ορολογίες που πρέπει να κατανοήσουν, όπως είναι η διαφορετικότητα, όπως είναι η πολυπολιτισμικότητα, όπως είναι η έννοια του εθελοντισμού, του ανθρωπισμού και άλλων συναφών εννοιών που είναι απαραίτητες να γίνουν κατανοητές από την νεολαία μας, γιατί αύριο αυτή θα κληθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα κοινωνικά. Κρατάει στην Ελλάδα στα πόδια του εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός, τουλάχιστον όσον αφορά τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στα δύο τελευταία χρόνια όπου έχουμε σημάνει μία επανεκκίνηση, μία επανίδρυση, σύμφωνα πάντα με τις θεμελιώδεις αρχές του κινήματος, έχουμε την ικανοποίηση ότι ναι, παρουσιάζει μία αυξητική πρόοδο. Και πραγματικά μας χρειάζεται ο εθελοντισμός, γιατί όπως ξέρετε ο εθελοντισμός είναι δείγμα και δράση και δείγμα βασικά του πολιτισμού μιας χώρας. Είναι η υγιής αντίδραση, όπως ξέρετε, της κοινωνίας σε φαινόμενα αποχής ή αδράνειας. Στην επαρχία έχετε υποκαταστήματα, γραφεία. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε 85 περίπου τοπικά περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Όπου προσφέρουν βεβαίως τεράστια σημαντική ανθρωπιστική κοινωνική δράση στην τοπική κοινωνία. Και άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός της ίδρυσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κύριε Κουρή μου, να κάνουμε αυτή την καθημερινή ανθρωπιστική εθελοντική δράση που, όπως είπα, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε έχει ανάγκη η χώρα μας. Επίσης, κύριε Κοζάνη μου, μπορώ να σας πω ότι καθημερινά έχουμε μέσω των υγειονομικών σταθμών μας παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ανήμπορους, στους άστεγους, σε αυτούς οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι. Βεβαίως θα δεχθούμε και οποιοδήποτε προστρέξει στη βοήθειά μας. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο αυτών των υγειονομικών σταθμών. Έχουμε την νοσηλεία στο σπίτι μας, έχουμε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη αυτή την υποστήριξη για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Στις άλλες χώρες έχει ανάλογη δράση? Κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι ναι, υπάρχει μία καθολική, θα έλεγα, συνεισφορά από ανταχού της Ιφιλίου, γιατί είναι 192 χώρες που ανήκουν στην Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού. Υπάρχει λοιπόν μία πραγματικά, θα έλεγα, καλή δράση και ενέργεια σε όλους τους εθνικούς συλλόγους του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Πρόσφατα μάλιστα στην Τουρκία, στην Ατάλεια, ήταν και η Γενική Συνέλευση όλων αυτών των χωρών, όπου ήμασταν και ανταλλάξαμε απόψεις, θέσεις σε κέρια καθημερινά θέματα, ζητήματα που χρειάζονται ενίσχυση, χρειάζονται περαιτέρω δραστηριοποίηση του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Μην φτάσαμε στο τέλος. Τι θα ζητούσατε από τον κόσμο να βοηθήσει? Από τον κόσμο θέλουμε να πιστέψει καταρχάς στο ερυθροσταυρικό έργο, να πιστέψει στο ανθρωπιστικό εθελοντικό έργο
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να έρθει κοντά μας, να βοηθήσει όσο μπορεί να βοηθήσει ποικίλο τρόπος, όχι μόνο βεβαίως οικονομικά το έργο μας, να στηρίξει αυτή την αναγεννητική πορεία την οποία έχουμε ξεκινήσει, γιατί θέλουμε πραγματικά να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου που εν πολλής είχαμε χάσει τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε ο Ερυθρός Σταυρός που πραγματικά επιζητεί και απαιτεί η ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που είστε μαζί μας. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάσος και τα γνωστά αύριο Κόντρα News στα περίπτερα, kontranews.gr, 24 ώρια ενημέρωση. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.